Καλησπέρα, καλησπέρα, τι μου κάνετε. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Για όσους μπαίνουν πρώτη φορά στο κανάλι και το επισκέπτεστε, να πω ότι μπορείτε να αφήσετε το σχόλιο σας, να κάνετε like και να το μοιραστείτε εννοείται αν σας αρέσει. Θα χαρώ πάρα πολύ να απαντάω στα σχόλιά σας. Να πω ότι για όσους με παρακολουθείτε γενικά, σας είχα υποσχεθεί εδώ και καιρό και επειδή έλαβα πολλά μηνυματάκια για αυτές τις μάσκες προσώπου που σας είχα υποσχεθεί και ποτέ, μα ποτέ δεν είχα το χρόνο να τις φτιάξω, συγγνώμη γι' αυτό, να σας κάνω ένα βιντεάκι. Η σημερινή λοιπόν μάσκα, τέλος αφού βρήκα το χρόνο, γιατί εννοείται εκτός από το χρόνο είναι απαραίτητα για μάσκες σπιτικές να έχουμε και τα απαραίτητα υλικά, γιατί υπάρχουν και μάσκες πιο περίεργες, οπότε θα πρέπει να βρούμε τα υλικά τα συγκεκριμένα. Να σας πω ότι η σημερινή μάσκα λοιπόν που έλεγα είναι για τα σπυράκια, οπότε αντίο ακμή, ξαφανίζουμε την ακμή. Πάμε να δούμε τώρα τι θα χρειαστούμε, τι υλικά. Αρχικά ένα μπολ και ένα μικρό κουταλάκι, εκτός από το μεγάλο το κουταλάκι που κρατάω εγώ γιατί θα μας χρειαστεί αργότερα. Πάμε να δούμε, κανέλα και ένα αυγό. Εννοείται όμως ότι θα χρειαστούμε και μία κορδελίτσα, γιατί θα σας δείξω και πώς εφαρμόζεται η συγκεκριμένη μάσκα, γιατί έχει ένα ιδιαίτερο μυστικό. Άρα, βάζω εγώ την κορδελίτσα μου, τώρα εδώ πέρα σιγά σιγά. Εντάξει, μην γελάσετε, απλά θέλουμε να είναι ουσιαστικά τα μαλάκια μας πίσω, μη μας ενοχλούνε, τέλεια. Και πάμε να τη φτιάξουμε, αν μπορείτε να τα μαζέψετε και πίσω με ένα στιχάκι, κανένα πρόβλημα. Αρχικά, σπάμε το αυγό, απλά το αυγό δεν το βάζουμε ολόκληρο, το σπάμε και προσέχουμε πάρα πολύ προσεκτικά, καταρχήν να μην πέσουν τσόφια και κατά δεύτερον να πέσει μόνο ο κρόκος και όχι ακριβώς έτσι το ασπράδι. Οπότε το αφήνουμε στην άκρη και μένει μόνο το στρογγυλό το αυγό, το βλέπετε. Παίρνουμε το κουταλάκι μας, το μικρό, γιατί το μεγάλο το έχουμε για ανακάτεμα και θα σας πω μετά, και βάζουμε στο κουτάλι μας ένα μικρό, προσεκτικά να γεμίσει εδώ, κουταλιά κανέλα. Εννοείται να ξέρετε ότι το μείγμα θα πρέπει να ομοιογενοποιηθεί, το πω σωστά τώρα, πάρα πολύ καλά, γιατί όσο να πεις αυγό είναι, θέλει καλό ανακάτεμα. Και αφού μετρήσαμε με το κουταλάκι μας, παίρνουμε το μεγάλο μας κουτάλι, γιατί αν έχετε σύρμα βέβαια ακόμα καλύτερα. Απλά επειδή είναι μικρό το μπολάκι το οποίο έχω διαλέξει εγώ, δεν το έβαλα μέσα. Να ξέρετε επίσης ότι μη φοβηθείτε ότι θα βάλετε αυγό στην επιδερμίδα σας, ότι μετά θα βρωμάτε και τα σχετικά. Θέλουμε να ομοιογενοποιηθεί το μείγμα μας πολύ καλά, πολύ καλά. Βέβαια, αν έχετε και πινέλο για μάσκες, θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια. Εγώ βέβαια αυτή τη στιγμή δεν έχω, οπότε θα προσπαθήσω με ό,τι μπορώ να το πασαλείψω στο πρόσωπό μου χωρίς να λερωθώ, προσεύχομαι δηλαδή γι' αυτό. Θέλω να σας πω ότι αρχίζει το μείγμα και παίρνει μια τέτοια μορφή, σιγά σιγά. Βέβαια δεν έχει διαλυθεί τελείως, το βλέπετε. Εντάξει, τώρα θα κάνω όσο δεν μπορώ πιο γρήγορα για να μην καθυστερώ κιόλας. Και παίρνουμε σιγά σιγά και γίνεται μια τέτοια ουσιαστικά υφή. Λοιπόν, το μυστικό τώρα σε αυτή τη μάσκα είναι ότι δεν την απλώνουμε σε όλο το πρόσωπο. Απλά τι κάνουμε. Κάνουμε εδώ πέρα ένα σημείο, έτσι ακριβώς, στη μύτη, εδώ, και από το άλλο μάγουλο. Και πάει λέγοντας, δηλαδή θα καλύψετε πηγούνι, πρόσωπο εδώ, και από εδώ, γιατί η ακμή εμφανίζεται συνήθως αυτά εδώ τα σημεία, και μέτωπο. Αλλά εντάξει, τώρα εγώ δεν το σας το δείχνω όλο, γιατί θα μου πάρει αρκετό χρόνο. Αφού το καλύψετε και γίνεται έτσι ακριβώς, θα δείτε ότι μυρίζει ευχάριστα. Γι' αυτό και σας είπα, μη σας απασχολεί γενικά το αυγό. Μυρίζει πάρα πολύ ευχάριστα. Άρα, τι μένει λοιπόν. Αφού την αφήσετε, να ξέρετε, το άλλο ένα μυστικό είναι η συγκεκριμένη μάσκα μένει το πολύ 20 λεπτά με μία ώρα το πολύ. Οπότε, μην κάνετε το λάθος και την αφήσετε παραπάνω. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Εγώ απλά σας προειδοποίησα. Και τι γίνεται. Αφού περάσουν αυτά τα 20 λεπτά, αρχίζουμε και την αφαιρούμε προσεκτικά από το πρόσωπό μας όλη αυτή τη διαδικασία. Γρήγορα, εύκολα. Και εξαφανίζει τα σπυράκια. Αφενός εγώ νιώθω τώρα λίγο
λίγο φρεσκάδα ουσιαστικά στο πρόσωπό μου, νιώθετε και μια αναζωογόνηση. Και ελπίζω να τη δοκιμάσετε και να μου πείτε βέβαια από κάτω τα θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι μου. Γεια σας, φιλάκια πολλά.